Λέω λοιπόν εκεί και αλλού ότι έχει μεγάλη σημασία να σκεφτεί κανείς για ποιο λόγο όλοι οι βόροι που είναι ισχυροί στην Ευρώπη, ας πούμε, είναι όλοι προτεστάντες, είναι διαμαρτυρούμενοι. Και ο νότος της Γερμανίας, ο καθολικός, είναι πλήρως εκπροτεσταντικοποιημένος. Η δε καλή Γαλλία είναι το ίδιο, πέρα από τον καθολικισμό. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι σημαντικό, ότι πρέπει κάθε φορά όταν μελετάνε με μια κοινωνία να ξεκινάμε σε μεγάλο βαθμό, να ξεκινάμε από το θρησκευτικό δίωμα που υπάρχει, το οποίο είναι αιώνων και δεν είναι συνειδητά διαχειρίσιμο. Δηλαδή δεν ξέρει, ας πούμε, ο Προτεστάντης ακριβώς περί τίνος πρόκειται, πράττει, επειδή ένα κονσένσους, μια κοινή αντίληψη, ας πούμε, του λέει ότι πρέπει να εργαστείς, διότι έτσι επιβεβαιώνεσαι μέσα στη ζωή, να πειθαρχήσεις κτλ. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι μεγάλες χώρες αυτές, ο βαρύς βοράς είναι προτεσταντικός και ο νότος, ο προβληματικός, είναι καθολικοί αρχαϊκού τύπου, Ισπανοπορτογάλοι ας πούμε, ή ορθόδοξοι Ελληνοκύπροι. Θέλω να πω με αυτό ότι οι πυρήνες εκείνα, κακύτερα εκείνα τα πνευματικά, τα οποία διαμορφώνουν συμπεριφορές εν ονόματι ενός σκοπού της ζωής, παίζουν καθοριστικό ρόλο. Επί παραδείγμα της παράδοσης στην Ανατολική, η πράξη δεν ήταν κάτι για το οποίο μπορούσε κανείς, ας πούμε, να ευχαριστηθεί, διότι η πράξη και η θέληση του ανθρώπου ισοδυναμούσαν μια αμαρτία. Αντιθέτως, στις χώρες του Βορρά, μετά την διαμαρτύρηση, το κριτήριο για τη σωτηρία του ανθρώπου ήταν η επιτυχία του στη δουλειά του, στη ζωή. Ήταν μοιραίο λοιπόν. Και όπως ξέρουμε, έχουν γραφτεί βιβλία για αυτά, δεν νομίζω ότι λέω τίποτα καινούργιο και σημαντικό. Υπό την έννοια αυτή, στην μορφολογία των συστημάτων και των συναισθημάτων, να το πούμε έτσι, έπαιζε ρόλο και παίζει ένας συντελεστής πολύ ισχυρός, που μπορεί να έχει ευεργετικές ή που μπορεί να έχει, ας πούμε, και αρνητικές συνέπειες. Αρνητικές συνέπειες, ας πούμε, ο τιμωρητικός χαρακτήρας του δυνατού. Έτσι. Ή ευεργετικές συνέπειες, η ανάγκη για μια πειθαρχία και ένα σημάδιμα και για επιδόσεις, οι οποίες, ας πούμε, μπορεί να προχωρήσουν τα πράγματα. Ποια πράγματα? Τα πράγματα σε κοινωνίες πια της πράξεως. Σε κοινωνίες των θεσμών. Σε κοινωνίες οι οποίες δεν έχουν τα χαρακτηριστικά της χαλαρής, παλαιάς, ας πούμε, έτσι, οικογενειοκεντρικής κοινότητας, όπως είναι στις χώρες της δικής μας, αυτές, στον Νότο. Όταν μάλιστα οι καινούργιες μορφές χρονικότητος, οι οποίες συνδέονται με μορφές κινήσεως του χρήματος ηλικιώδη, οι οποίες καθορίζουν, ας πούμε, το παιχνίδι, το παγκόσμιο, διότι από τη μέρα που έπεσε το τείχος ξαφνικά του Βερολίνου, ο κόσμος όλος ενώθηκε και οι ταχύτητες της εκροής, ας πούμε, των κεφαλαίων έγιναν ηλικιώδεις, από τη στιγμή εκείνη έπρεπε να υπάρχει η δυναμική απορροφήσεως αυτών των ταχυτήτων σε έργο και επομένως σε πρακτικές τέτοιες, οι οποίες θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τον καινούριο χρόνο. Κοινωνίες αρχαϊκού χρόνου δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Και είτε είχαν τραπεζικές φούσκες τύπου Ιρλανδίας, Ισπανίας, είτε τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα, όπως εμείς που λόγω οικογενειοκρατίας βουλεύαμε από εδώ και από εκεί, ας πούμε, τους ανθρώπους και ζούσαμε με δάνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το σκεπτικό μου και υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι απολύτως κρίσιμο το θέμα μιας χρονικότητος διαφορετικής μέσα στην δική μας κουλτούρα. Ελπίζουμε, όχι, δεν μπορεί να είναι κάτι βίαιο ή κάτι, ας πούμε, αφιψηλού που μπορεί να τεθεί, το οποίο όμως με τη δύναμη των πραγμάτων σιγά σιγά θα μπορέσει να συνδυαστεί με μορφές αιωνιότητος που πρέπει να διατηρηθούν παραδόξως και που έχουν ενδιαφέρον. Με μορφές δηλαδή που επιτρέπουν όχι ευθύγραμμες κινήσεις πια,
αλλά και προς άλλες κατευθύνσεις που θα είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον για κουλτούρες σαν τις δικές μας. Αυτό. Να πω ότι πρόκειται για σύγχρονη μορφή παλαιοτάτης ασθενείας. Λογική της παράνοιας, δηλαδή, έτσι. Όχι, διότι, αλλά να σημειώσω κατά του χρόνου ότι το παλαιότατο της ασθενείας το βρίσκουμε παντού. Όσο πιο καθυστερημένη, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, είναι μια κοινωνία, τόσο δεν υπάρχουν άλλοι δεσμοί εμπιστοσύνης από τους δεσμούς αίματος και τόπου. Το οποίο, στο μέτρο που οι νεότεροι θεσμοί μετά τον 12ο, 13ο αιώνα αρχίζουν και διαμορφώνουν διαφορετικά πλαίσια, έτσι, ας πούμε τα πλαίσια του συγχρόνου κράτους, έτσι, είναι το κράτος, ο πολιτικός εγγυητής της κοινωνικής συνοχής πια, όχι η συνοχή οικογένειο και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα, στο μέτρο που αποσυρώμαστε από αυτό, μένουν πια κατάλοιπα σε πιο σύγχρονες κοινωνίες, οι οποίες όμως διατηρούν θύλακες τέτοιου τύπου. Να δούμε λοιπόν πώς θα μπορούσαμε εδώ να καταλάβουμε στη σημερινή πραγματικότητα. Είναι ένα φαινόμενο που το έχουμε παρατηρήσει όλοι και κυρίως τα τελευταία χρόνια, ότι πάσχουμε από έλλειψη εμπιστοσύνης. Έτσι. Δηλαδή ζούμε σε κοινωνία, ας πούμε, με σύγχρονους θεσμούς, αλλά ταυτοχρόνως ακουμπάμε το κεφάλι στους δικούς μας ανθρώπους. Αυτό δημιουργεί δομικά και ψυχικά ένα τεράστιο κενό. Δεν ξέρουμε πώς να εμπιστευτούμε. Ή θα εμπιστευτούμε μόνο τους δικούς μας, αλλά είναι τόσο κλειστό το σύστημα ώστε δεν μπορεί να κάνουμε βήματα προς τα έξω. Ή πάμε να ανοιχτούμε προς τα έξω και μεταφέρουμε ως αντίγραφο το μικρό οικογενειακό σχήμα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, σε ένα κράτος, σε ένα συνδικάτο, σε ένα κόμμα, σε ένα. Αυτή η περίπλοκη με τις συνέπειες ενός αδυνάτου, ας πούμε, έτσι, κλίματος εμπιστοσύνης και με δεδομένο το γεγονός ότι ο άνθρωπος πια σε μια κοινωνία με τέτοια αντίφαση όπως είναι η δική μας δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει, ας πούμε, τον αντίπαλό του. Γιατί ο άλλος, αν δεν είναι απολύτως δικός του, παίρνει ένα χαρακτήρα αντιπάλου, δημιουργεί ένα φαινόμενο αδυναμίας συνεργασίας λόγω αμφιβολιών. Πότε ένας άνθρωπος έχει λιγότερες αμφιβολίες από έναν άλλον? Όταν έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Κοινωνίες σαν τη δική μας, με μειωμένο χαρακτηριστικά στον παράγοντα της αυτοπεποίθησης, έχουν ταυτοχρόνως ένα μεγάλο βάρος της πιστίας. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε από τους πιο δικομανείς λαούς του κόσμου. Γιατί είμαστε? Διότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, να διαπραγματευτούμε, να βρούμε το μέσο όρο. Πρέπει να τον ρίξουμε στον καναβάτσο τον άλλο. Γι' αυτό πάμε οπωσδήποτε στη δίκη. Να τον εξοντώσουμε. Γιατί δύσκολα συνυπάρχουμε. Γιατί δύσκολα συνυπάρχουμε? Ενώ μέσα στο σπίτι, ας πούμε, μπορούμε να συνυπάρξουμε μια χαρά και μάλιστα πολλές φορές με έναν τρόπο μαζοχιστικό. Γιατί ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμη δεν έχει κερδίσει η κοινωνία και ο άνθρωπος μια σχέση με την εξωτερικότητά του τέτοια που θα του επιτρέψει τη διαχείριση αυτού του σχήματος. Επομένως, δεν είναι άλυτο, είναι δύσκολο όμως και έχει να κάνει με το βαθμό του εξυγχρονισμού μιας κοινωνίας. Δηλαδή, στο μέτρο που ο άλλος δεν είναι απέναντί μου ένας εχθρός, δηλαδή δεν είναι κίνδυνος να με ισοπεδώσει, στο μέτρο αυτό θα υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να συγκρατήσει κανείς και το οποίο παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες. Στην αγωγή ενός ανθρώπου και στη συναναστροφή του με άλλους συνανθρώπους του
έχει μεγάλη σημασία το αποθεματικό συγκεκριμένων ιδεών που μπορεί να έχει. Όταν έχουμε συγκεκριμένες ιδέες, μπορούμε να τις βάλουμε κάτω και να δούμε πού συμφωνούμε και πού δεν συμφωνούμε. Στην Ελλάδα, και λόγω παραδόσεως και λόγω μεταπολιτευτικής, ας πούμε, πραγματικότητος, είμαστε σε έντονο βαθμό, έτσι, μεγαλώνουμε χωρίς να αφομοιώνουμε. Τι σημαίνει αυτό, να μεγαλώνει ένας άνθρωπος χωρίς να αφομοιώνει? Σημαίνει ότι μεγαλώνει με γενικές ιδέες μέσα στις οποίες δύσκολα μπορεί να χωρέσει ένας άλλος. Δηλαδή, εάν είχες ένα σχολείο όπου το μεγάλωμά σου συνδυαζόταν με αφομοίωση και όχι με απομνημόνευση, παραδείγματι, όταν οι ιδέες που κυκλοφορούσαν στα βιβλία και στη διανόηση ήταν ιδέες που είχαν και ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, τότε θα μπορούσε να βοηθηθεί πάρα πολύ η συνεννόηση, διότι το πεδίο θα ήταν πραγματικό. Όταν το πεδίο είναι αφηρημένο, τότε η καταστροφή είναι βεβαία. Δεν μπορούμε ποτέ να συνεννοηθούμε παρά μόνο συντρίβοντας τον αντίπαλο. Αυτό είναι και ο κίνδυνος των γενεών, των μεταπολιτεχνιακών, με γενικές ιδέες μέσα στο μυαλό τους και με μεγάλωμα, με αχώνευτα πράγματα. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι κάνουμε επιλογές και μιλάμε με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε τις συνέπειες. Έτσι, το να μπορείς να χαρακτηρίσεις, ας πούμε, έναν, ξέρω εγώ, μια διαδικασία, κάτι κοινωνικά πολύ σοβαρό, να το χαρακτηρίσεις με τρόπο σκεώ, σαν να πρόκειται για παιχνίδι, ας πούμε, σε ένα γήπεδο, δείχνει ακριβώς ότι δεν μπορείς να λάβεις υπόψη τις συνέπειες που μπορεί να έχει σε ένα σύστημα πολιτιακό το να πεις, ας πούμε, ότι αυτός είναι σε αθλία κατάσταση, είναι, και να την ώρα εκείνη, ας πούμε, αυτός να κάνει μια δουλειά πολύ σημαντική, διαπραγματευόμενος κάτι, ας πούμε, με έναν άλλον, έτσι, με μια άλλη οικονομική δύναμη. Είναι πολύ σοβαρό. Όταν ένας άνθρωπος έχει μέσα στο μυαλό του γενικές ιδέες, είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσει, είναι πολύ εύκολο να συντρίψει. Εκεί πάει το θέμα. Αυτό όμως δείχνει ότι το σκεπτικό είναι πολύ σοβαρό στο οποίο πρέπει να σκεφτούμε. Δηλαδή πρέπει να δούμε πώς σιγά σιγά με αυτά που λέμε και στο μέτρο που αυτά που λέμε έχουν μια δόση αληθείας, πώς συνεχώς το θέμα της παιδείας είναι το σημείο εκείνο από το οποίο μόνο μπορούμε να αρχίσουμε σήμερα, αν θέλουμε να ξαναπάρουμε μια βόλτα μπροστά. Γιατί στον τρόπο που μας καταλαβαίνουμε, στον τρόπο που νιώθουμε την παίδευσή μας, την μόρφωσή μας, από τον τρόπο αυτό θα εξαρτηθεί η σχέση μας με τα πράγματα. Δηλαδή το όνομα που θα δώσουμε στη ματιά, σε αυτό που βλέπουμε, τι όνομα θα δώσουμε. Πάσχουμε από γενικές ιδέες. Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι για εμφύλιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Οι γενικές σωτηρίες και απώλειες οδηγούν στις σφαγές. Οι συγκεκριμένες αντιμετωπίσεις ποτέ. Διότι τίποτα δεν μπορεί να μην αντιμετωπιστεί. Έτσι. Τίποτα δεν μπορεί να μην αντιμετωπιστεί. Αρκεί το πεδίο να είναι συγκεκριμένο. Για μένα είναι ένα κομβικό σημείο της της κοινωνικής μας ιστορίας αυτό το πράγμα. Έτσι. Όχι το αποκλειστικό, αλλά πολύ σημαντικό, επειδή περί τον 10ο με 13ο αιώνα είχαμε κοσμογονικές αλλαγές παντού στην ιστορία. Και οι κοσμογονικές αυτές αλλαγές έφερναν επιτάπιστος πιο την ενεργό σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο, τη γνώση, την πράξη κτλ. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτή η προσπάθεια άρχισε περίπου στην Ανατολή καμιά πενταριά και περισσότερα χρόνια πριν από τη Δύση. Άρχισε δηλαδή, ας πούμε, τέλος 10ου, αρχές 11ου και οπωσδήποτε 10ο αιώνα, και ακολούθησε με μια μικρή καθυστέρηση η Δύση στην προσπάθεια αυτή.
Μένω σε αυτό, διότι μετά η Δύση έγινε παγκόσμιο φαινόμενο που έφερε, που ήρθε μετά. Αυτό που λέμε πρώτη βυζαντινή αναγέννηση, ας πούμε, που λένε οι Βυζαντινολόγοι και που έχει να κάνει με την περίοδο του 10ου και του 12ου αιώνα, είναι μια περίοδος που αρχίζουν οι άνθρωποι, ας πούμε, και σκέφτονται εκ πέρα από την συλλογική γενικότερη εικόνα, σκέφτονται τον εαυτό τους, είναι, ας πούμε, αρχίζουν και μειώνεται η παραγωγή του σταριού, διότι πρέπει να κάνουν λεπτότερη σιλουέτα, αρχίζουν τα ρούχα τους κολλάνε πάνω τους, αρχίζουν οι σοφοί και μεταφράζουν τους αρχαίους Έλληνες, αρχίζει ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο, ας πούμε, για την κλασική γνώση, για τις θετικές γνώσεις κτλ. Αυτό, έτσι, το ξεκίνημα, δεν ευωδώνεται, ξέρουμε πολύ καλά, έτσι, δεν ευωδώνεται, διότι δεν υπήρχε και η κατάλληλη υποστήριξη πνευματική. Αυτό ευωδόθηκε, ας πούμε, στην Αδύση, διότι οι θεολόγοι εισήγαγαν, έβαλαν τον Αριστοτέλη μέσα στα δεδομένα, έβαλαν τα ερωτήματα. Σε εμάς εδώ ήταν κλειστό το πρόβλημα των ερωτημάτων και πολύ γρήγορα, ας πούμε, η υπόθεση αυτή άρχισε και είχε ενδιαφέρον και μπορεί κανείς να το δει με μεγάλες λεπτομέρειες στα βιβλία των συγχρόνων βυζαντινολόγων. Αυτό δεν βγήκε. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι δεν μπορούσε να παρακολουθηθεί μια πορεία η οποία ξεκίνησε δίπλα. Και η οποία πορεία έφερνε ένα κράτος, έφερνε μια ατομικότητα πολύ πιο δημιουργική, έφερνε, ας πούμε, μια ανάγκη επιστημοσύνης, έφερνε όλα αυτά τα πράγματα, θεσμών και τα λοιπά. Αυτά που ξέρουμε σήμερα με τα σύν και με τα πλήν που υπάρχουν. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ενώ επρόκειτο για κοινωνίες χριστιανικές και στην Ανατολή, κοινωνίες οι οποίες μάλιστα τον 11ο αιώνα ήταν και μεγάλη, ακόμη και δύναμη, είχαν ταυτοχρόνως τη δυναμική εκείνη που θα επέτρεπε, ας πούμε, να πάψει να υπάρχει η απόλυτη μονολυθική, ας πούμε, μορφή και συγκρότηση του κράτους, για παράδειγμα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να έχουμε εδώ το 1215 που ο βασιλιάς έπρεπε να ρωτάει τους βαρόνους τη γνώμη τους, οπότε με αυτόν τον τρόπο να πάμε στα θεσμικά συστήματα αντιπροσωπευτικά κλπ. Δεν μπόρεσε να σπάσει ποτέ αυτό το πολιτιακό σύστημα, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τίποτα και ήταν μοιραίο τα πράγματα να σταματήσουν. Επίσης, ας πούμε, το ίδιο και στο θρησκευτικό πλαίσιο. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό το οποίο ζητούσε η εποχή, μια δυνατότητα δηλαδή να συμπορευτεί η συναισθηματική εσωτερική πρόσληψη του θείου ταυτοχρόνως, ας πούμε, με το στοιχείο το έλογο. Αυτό δεν έγινε και ήταν μοιραίο να... Η κοινωνία μετά, κατά κακή συγκυρία, η συνέπεια αυτού του πράγματος ήταν να προτιμηθούν οι Τούρκοι, η Ανατολή προτίμησε τους Τούρκους, και βεβαίως να κρατεωθεί αυτή η ιστορία για 4 αιώνες, να κρατηθεί μέσα σε ένα πλαίσιο που εμπόδιζε δραματικά οτιδήποτε άλλο. Με αποτέλεσμα, όταν φτάνουμε στο 1820, δεν ξέρω πόσο, οι προϋποθέσεις για εκείνο το οποίο ήταν το ζητούμενο, ένα κράτος, ας πούμε, κανονικό, να μην μπορούν να πληρωθούν και οι συνέπειες να μετράνε μέχρι σήμερα, με τεράστια προβλήματα. Αυτό είναι. Αλλά όταν οι ανθρωπολόγοι και οι επιστήμονες σιγά σιγά μελετάνε αυτή τη γενικούρα που σας ξεφουρνίζω τώρα και γίνει αυτό το πράγμα ανελητική δουλειά, έτσι, στον τρόπο που σκέφτονταν, που φέρνονταν, που εργάζονταν, που αυτό, έτσι, οι άνθρωποι, θα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί δεν έχουμε μάθει ακόμη. Ακόμη δεν μας ξέρουμε καλά ως ψυχισμούς. Μας ξέρουμε πολύ γενικά. Ακόμη, επί παραδείγματι, δεν έχουμε μελετήσει τα όνειρά μας. Πώς ονειρευόμαστε, για να ξέρουμε δηλαδή ποια είναι τα βαθύτερα κοιτάσματα του ψυχισμού που υποστηρίζουν σε συνθήκες πλήρους ασυνειδησίας τα φαινόμενα, ας πούμε, μιας κοινωνικής, έτσι, μορφοποίησης. Έχουμε δρόμο πολύ να κάνουμε και ταυτοχρόνως πρέπει να τα βάλουμε τώρα για το μνημόνιο.
νομίζω ότι αυτό το οποίο έφεραν οι αρχαίοι και συνέχισαν σε ικανό βαθμό και οι επόμενοι, ήταν μια έννοια της αληθείας, η οποία δεν είχε να κάνει ακριβώς με την γνώση, ας πούμε, ενός αντικειμένου. Πράγμα το οποίο συνέβη σε ικανό βαθμό αργότερα στην εξέλιξη των πραγμάτων. Νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε από όλη αυτή τη μεγάλη εμπειρία της προσπαθίας για την αλήθεια είναι εκείνο το μήνυμα που δίνεται ευθύς εξ αρχής από το σπήλαιο του Πλάτωνος. Δηλαδή, τι μας λέει ο Πλάτων ευθύς εξ αρχής όταν μιλάει για το σπήλαιο. Το σπήλαιο είναι ένα παραμυθάκι, ένα παραμύθι, είναι το σπουδαιότερο κείμενο στην ιστορία της φιλοσοφίας. Όπου λέει ότι ήταν φυλακισμένοι άνθρωποι σε ένα καταγόγιο, εκεί σε μια σπηλιά, δεμένοι έτσι ώστε να μην μπορεί να κινούνται στις καρέκλες τους, όπως εδώ ξέρω η πρώτη γραμμή, και όπου πίσω τους από ένα δρομάκι περπατούσαν άνθρωποι που κρατούσαν διάφορα αντικείμενα, ας πούμε, ένα γραφείο, ένα ποδήλατο, και αυτοί ζούσαν, περνούσαν την ώρα τους στοιχηματίζοντας τι είναι αυτό που περνάει, το οποίο δεν έβλεπαν, το έβλεπαν στη σκιά τους. Επομένως, όλο το ζητούμενο είναι αυτό το οποίο έβλεπαν σαν σκιά, σε ποιο βαθμό είχε να κάνει με τα πράγματα. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ένας δεσμοφύλακας και κόβει τις αλυσίδες ενός και του λέει, έλα, θα σε πάρω εγώ απάνω. Αυτός εξανίσταται, διαμαρτύρεται, όλο τον σέρνει ο άλλος και τον ανεβάζει απάνω, ανακαλύπτει ότι υπάρχει δρόμος, ότι υπάρχουν πράγματα, ότι περνάνε αντικείμενα, ότι υπάρχει ένα φωτάκι το οποίο είναι από πίσω και κάνει έτσι, επηρεάζει έτσι ώστε το φως να προβάλλεται, σαν κινηματογράφος, ας πούμε, να προβάλλεται στον τοίχο και φτάνει έξω, βλέπει τα άστρα, βλέπει την ημέρα, βλέπει τον ήλιο του αγαθού κτλ. Βρίσκει την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια της αλήθειας? Η αλήθεια της αλήθειας είναι ότι λέει τώρα θα κατέβω κάτω να το πω στους άλλους ξέροντας ότι θα με ξεσκίσουν. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ο Πλάτων κατάλαβε ότι η αλήθεια χωρίς δικαιοσύνη είναι αδύνατη. Γιατί το να μοιραστεί το κεκτημένο προς τα κάτω ήταν ακριβώς μια συνείδηση και μια χειρονομία ευθύνης και δικαιοσύνης απέναντι στους άλλους, τους συντρόφους με τους οποίους μοιραζόταν τις σκιές. Θέλω να πω λοιπόν ότι το στοιχείο της δικαιοσύνης είναι που ξεμπλοκάρει από το καθαρά γνωσιακό περιεχόμενο τη διάθεση για αλήθεια. Δηλαδή να μάθω τι είναι αυτό ή το άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαία ιστορία. Αλλά που για μας τους ανατολικούς έχει μεγάλη σημασία η δικαιοσύνη να παίζει ίδιο ρόλο. Άρα το στοιχείο προς ανακάλυψη το δικό μας αυτή τη στιγμή είναι να συνερέσουμε, να συνθέσουμε, να συνδυάσουμε ένα στοιχείο γνωσιακής, ας πούμε γνωσιακής τάξεως, με ένα στοιχείο ηθικής τάξης. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που ακόμη δεν το έχουμε θέσει και ακόμη δεν έχουμε επομένως αρχίσει να το ψάχνουμε, γιατί εκεί, κάποιος είχε ρωτήσει πριν, εκεί βρίσκεται η διέξοδος για την επιτυχία της αποτυχούσης πρώτης ζωντανής αναγεννήσεως. Εκείνο είναι το λεπτό σημείο, μένει να το δοκιμάσουμε. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά οι νεκραναστάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μεγάλη κλίμακα, μεγάλη τάξη. Οι αναγεννήσεις μάλλον είναι μάλλον αναστάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγάλο αυτό, επειδή είναι μεγάλο το ζητήμενο, επειδή η ψυχή μας πάει στη δικαιοσύνη και επειδή πρέπει να μάθουμε και την αλήθεια, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό είναι το καινούργιο διαδίγμα που μένει πια στους σκεπτομένους ανθρώπους να το παλέψουν και να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση στο μέτρο που είναι δυνατό και με τον τρόπο που θα μπορούσε να είναι δυνατό αυτό το πράγμα.